Τώρα, στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των συντακτών που έγινε στην Θεσσαλονίκη. Σύνδεση με τον Άρη Κουτσιούκη. Άρη. Στην ενημέρωση λοιπόν του κυβερνητικού εκπροσώπου Λίνα, δύο ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν. Από τη μια τα οικονομικά και η ενίσχυση για τους αδυνάμους, αλλά κυρίως τα ελληνοτουρκικά. Καθώς είδαμε την επαφή και τον σύντομο διάλογο Δένδια Τσαβούσογλου, είδαμε τις φαινομενικές προσπάθειες από τη γειτονική χώρα να πέσουν οι τόνοι. Πάντως δεν είναι η Ελλάδα εκείνη που δεν επιδιώκει το διάλογο. Θυμίζω ότι πρόσφατα ο Τούρκος πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν, ήταν εκείνος που είπε Μητσοτάκης για μένα γιοκ. Και βεβαίως και σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εδώ από τη Θεσσαλονίκη επανέλαβε τη διάθεση του Έλληνα Πρωθυπουργού για συνομιλίες, όμως πάντοτε μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, αυτό του διεθνούς δικαίου και των όσων ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις, με τον κύριο οικονόμο μάλιστα να εκφράζει την ευχή να χαμηλώσουν οι τόνοι Λίνα και να ξαναπιάσουμε το νήμα εκεί που το άφησαν οι δύο άνδρες στη συνάντησή τους στην Κωνσταντινούπολη. Σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε τον κύριο οικονόμο. Δεν προκαλούμε, δεν φοβόμαστε, δεν πανικουβαλόμαστε. Από την άλλη, δεν εφησυχάζουμε. Εργαζόμαστε για να υπάρχει ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Κάτι το οποίο έχει πολλαπλά ωφέλη και γεωπολιτικά και οικονομικά, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για το σύνολο των χωρών στη γειτονιά μας.